Είχε μεγάλη αποδοχή η πρώτη μετάδοση από το Netflix της φετινής ελληνικής συμμετοχής στη Eurovision. Ο Άγης είναι κοντά μας. Είχε, ο οποίος είναι είχε. Ο expert της ιστορίας, έτσι. Λοιπόν, ναι, να πω ότι από την Διεύθυνση Πολυμέσων μας ανακοίνωσαν ότι ήδη από τις 4 πρώτες ώρες της προσβολής της από το Netflix είχε 100.000 προβολές. Περισσότερες από 80 χώρες είδαν το βίντεο. Να πω ότι εντός Ευρώπης οι χώρες με τις περισσότερες προβολές ήταν Γερμανία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ολλανδία. Εκτός Ευρώπης, Καναδάς, Βιετνάμ, Ταϊλάνδη, Παναμάς και Εκουαδόρ. Το τραγούδι είχε αρκετά μεγάλη αποδοχή. Πολλοί θεωρούν ότι παίζει εντός δεκάδας. Βέβαια, μένει να δούμε και τα υπόλοιπα. Εσύ, λόγω εμπειρίας, που καταλαβαίνεις κάποια πράγματα, πώς κινείται το περιβάλλον. Κοίταξε, έτσι. Το πακέτο όλο, το τραγούδι καταρχήν είναι πολύ δυνατό. Είναι μέσα στο πνεύμα της εποχής. Έχει στοιχεία από 80s, κάτι που παίζει τα 2-3 τελευταία χρόνια παγκοσμίως. Από εκεί και πέρα έχει ανέβει και στα στοιχήματα, αλλά αυτό δεν είναι δείκτης για ένα καλό αποτέλεσμα. Όλα κρίνονται επί σκηνής. Έχουμε και το Φωκά Ευαγγελινό, ο οποίος θα το στήσει. Μας έχει προειδεάσει ότι η ελληνική εμφάνιση θα έχει πολύ φως. Θα παίξει με το φως φέτος η Ελλάδα. Άλλωστε είναι κάτι που το έχουμε και μας ανήκει κατά κάποιο τρόπο. Είναι 40 οι συμμετοχές, γνωρίζουμε ήδη τις 32, απομένουν άλλες 8, θα τις ξέρουμε μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Ενδιαφέρουσα εξαιρετικά αυτή η λυρική πινελιά που έβαλες στο δελτίο. Άγη, σε ευχαριστώ. Θα ακούσουμε λίγο από το τραγούδι εμείς και μετά θα πάμε στη Μαρία Παπαδοπούλου για τα αθλητικά, γιατί παίζει και ο Ολυμπιακός Κοτσουνάς, να το πω.